Επιτρέψτε μου και εκ μέρους του Επιμορφωτικού Κέντρου Χαϊρίλας Φλωράκης να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση. Ιδιαίτερα τα νέα πρόσωπα, τους φίλους και συντρόφους που για πρώτη φορά έρχονται σήμερα εδώ στο Επιμορφωτικό Κέντρο. Και για αυτούς θα κάνετε λίγο υπομονή οι άλλοι, ίσως πράγματα που ξέρετε δηλαδή, έχει μια αξία να ξανατονίσουμε και για τους συντρόφους που πρώτη φορά έρχονται εδώ. Στις 11 του Ιούνιου συμπληρώθηκαν κιόλας 15 χρόνια από όταν με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του επίτιμου Προέδρου του ΚΚΕ και ιστορικού ηγέτη του κομμουνιστικού κινήματος Χαρίλαου Φλωράκη, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εγγενίασε το Επιμορφωτικό Κέντρο, Βιβλιοθήκη, Αρχείο Χαρίλαος Φλωράκης, στο ειδικά διαμορφωμένο σπίτι όπου κατοικούσε ο κομμουνιστής ηγέτης και το οποίο ο ίδιος δόρισε στο κόμμα του. Σε αυτά τα 15 χρόνια, παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που εντάθηκαν και λόγω της οικονομικής κρίσης και μετά με την πανδημία, με τη σταθερή μέριμνα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, αλλά και με τη συγκινητική υποστήριξη πολλών φίλων, το Επιμορφωτικό Κέντρο κατάφερε χρόνο με το χρόνο να γίνεται όλο και πιο γνωστό, αλλά και όλο και πλουσιότερο όσο αφορά στο αρχαιακό υλικό και στο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης. Για πολλούς ίσως δεν είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 1994, παράλληλα και με την ασίγαστη συνεργασία για την αποκατάσταση και συντήρηση του ιστορικού αρχείου του, έχει οργανώσει τη συστηματική προβολή και αξιοποίησή του με πληθώρα εκδόσεων, δημοσιεύσεων και εκθέσεων, με μουσεία που στείλουμε ανά τη χώρα, αλλά και με αναμνηστικές πλάκες ξερονήσια σε διάφορους χώρους. Στο Επιμορφωτικό Κέντρο Χαρίλαος Φλωράκης έχει μεταφερθεί ήδη ένας μεγάλος όγκος του αρχαιακού υλικού σε ψηφιακή μορφή. Έτσι μπόρεσε το κέντρο μας όλο και πιο αποτελεσματικά να βοηθήσει ερευνητές, μελετητές, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από όλες τις άκρες του κόσμου, στις εργασίες τους. Ο αρχαιακός πλούτος και η βιβλιοθήκη μας, καθώς είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, αποτέλεσαν σημαντικό στήριγμα πολλών νέων ερευνητών για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών τους και διδακτορικών τους εργασιών. Όμως για μας το σημαντικότερο επίτευγμα είναι ότι μέσα από τον τρόπο λειτουργίας μας καταφέραμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς νέους συντρόφους και ιδιαίτερα σε εργαζόμενους και εργαζόμενες να αποκτήσουν πιο στερεές γνώσεις για την ιστορία του εργατικού και λαϊκού μας κινήματος, της νεολαίας και των γυναικών και να γνωριστούν με τις θεωρητικές βάσεις του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα και διεθνώς με την πολιτική και την εκατοντάχρονη προσφορά του ΚΚΕ. Η μεγάλη πλειονότητα των διαθέσιμων ντοκουμέντων προέρχεται από το ίδιο το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, αλλά της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά έχει εμπλουτιστεί και με άλλες αξιόλογες προσφορές και ανταλλαγές με άλλα αρχαιακά ιδρύματα. Με την πολύ πρόσφατη συμπλήρωση και με αυτά του οδηγητή, με τη μεγάλη προσπάθεια που κατέλαβαν οι σύντροφοι και συντρόφισσες των υπεύθυνων τμήματων, το αρχείο μας ξεπερνάει πλέον τα 150.000 ψηφιακά ντοκουμέντα. Κάθε ντοκουμέντο είναι από μια σελίδα μέχρι ένα ολόκληρο βιβλίο. Δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες ντοκουμέντων, θέλω να πω. Μια πραγματικά σπουδαία κατάκτηση. Μέσα στον πλούτο αυτών των αρχείων θα μπορέσετε να δείτε την ίδια την ιστορία του κόμματος, θα μπορείτε να μάθετε και περισσότερα πράγματα για όλες τις φάσεις του κινήματος στην Ελλάδα και για την ιστορία του. Από το Μικρασιατικό πόλεμο και ποιες ήταν πραγματικά οι θέσεις του ΚΚΕ σε σχέση με αυτά που λένε οι υπόλοιποι, τι τάσανε οι αστεί στον κόσμο για τον πόλεμο αυτό, αλλά και μετά, εκείνο το πάλι με χρόνια με καιρούς, ποια ήταν η στάση των κομμουνιστών μέσα στους πρόσφυγες για την οργάνωσή τους, για τα δικαιώματά τους, για όλα αυτά, στην νεολαία ειδικά. Ζητήματα που, έτσι ενδεικτικά να πω μόνο ένα τελευταίο, ακόμα και για τη δικτατορία, θα διαβάσετε τις απολογίες των κομμουνιστών και τη στάση παίρνουν αυτοί απέναντι στη δικτατορία και στην πάλη για την ανατροπή της και τη στάση έπαιρνε ο πατέρας αυτού που μας λέει ότι ήταν και 6 μήνες πολιτικός κρατούμενος, όταν με δήλωση για να τον αφήσουν υπέγραφε και δημοσιεύτηκε ότι εγώ θα ιδιωτεύσω, δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Το ποιος τα διπλώνει δηλαδή στα δύσκολα και ποιος είναι μπροστάρης, δηλαδή οι κομμουνιστές, οι νέοι κομμουνιστές και οι παλιοί, η παλιά φρουρά και η νέα μαζί, δεμένοι με την εργατική τάξη, είναι πάντα μπροστά. Και αυτό αναδεικνύεται μέσα από όλο αυτό το πλούτο των πηγών και καλούμε και όλους τους συντρόφους να διαβάσουν και να ασχοληθούν περισσότερο και με αυτά τα ζητήματα. Και για τον Δημοκρατικό Στρατό και για όλα αυτά.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα 15 χρόνια λειτουργίας του Επιμορφωτικού Κέντρου Χαρίλαος Φλωράκης αποτελεί ένα ακόμα άθλο από αυτούς που μετά από 100 χρόνια και πάνω δράσης του κόμματος, μόνο οι κομμουνιστές έχουν πια συνηθίσει να κατορθώνουν. Θα μπορούσε κανείς να μιλάει για ώρες και για κάθε σειρά τεκμηρίων του αρχείου και για καθένα από τους περίπου 4.000 τίτλους βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης του Επιμορφωτικού Κέντρου. Σήμερα η εκδήλωση γίνεται με αφορμή, όπως είπε και ο σύντροφος, με την απόκτηση ολόκληρης της σειράς των φίλων του οδηγητή από το 1968 που πρωτοεκδόθηκε μέσα στην παρανομία ως το τέλος του 1993. Δηλαδή 854 συνεχόμενα φύλλα που καλύπτουν τα πρώτα 25 χρόνια δράσης της ΚΝΕ. Φανταστείτε δηλαδή 854 αρχιακά ντοκουμέντα να αφορούν μόνο 25 χρόνια δράση, αλλά μέσα σε αυτή να φαίνεται όλος ο πλούτος της παρέμβασης της ΚΝΕ νεολαία, στη μαθητιώσα, στην φοιτητική, στην εργαζόμενη, στην κατάκτηση δικαιωμάτων για τη νέα γυναίκα, για τον στρατιώτη, για να ψηφίσουν οι νέοι στα 18. Όλα αυτά περνάνε μέσα από τον πλούτο του οδηγητή αυτών. Μόνο τα 854 φύλλα. Φανταστείτε τα 150.000 ντοκουμέντα τι άλλα έχουν να σας δώσουν. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.